Για πάμε ανώνυ, πάμε παρακάτω. Πάμε στην επίσκεψη Ερντογάν. Λοιπόν, ε, σημείο καμπής η επίσκεψη Ερντογάν για τα τουρκικά μέσα ενημέρωση στην Αθήνα. Δηλαδή αυτό που θα, η, σημείο, η επίσκεψη του Ερντογάν στην Αθήνα για τα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν. Λένε ότι ο Μητσοτάκη και ο Ερντογάν δεν θα επιλύσουν τα ζητήματα σε αυτή την επίσκεψη, αλλά ότι θα, ότι θα δείξουν την πρόθεσή του, ότι έχουν τη βούληση να λύσουν τα ζητήματα και θα στείλουν το συγκεκριμένο μήνυμα. Mm -hmm. ε, το, το, δείχνουμε αυ, αυτό το ρεπορτάζ διότι και στην Τουρκία υπάρχουν κάποιε προσδοκίε για το τι θα κάνει ο Τούρκο Πρόεδρο, το, το τι θα συζητήσει με τον Μητσοτάκη. Δεν υπάρχουν πολλέ λεπτομέρειε, ούτε διαρρέουν από την τουρκική πλευρά για το τι θα υποθεί. Βεβαίω θα τεθούν όλα τα ζητήματα, αλλά η παρουσία των υπουργών και του Αντογάν και του Μητσοτάκη έχουν τη σημασία τους. Τώρα, mm -hmm. έχω, έχω, ένα ακόμα ρεπορτάζ να σας πω για, το, για, την επίσκεψη, επειδή ναι, το πρόγραμμα ε, σε σχέση με, με τις αρχικές προσδοκίες άλλαξε. Έχει μαζευτεί αυτό που, αρκετά. Ε, 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 αυτό που έμαθα, ας πούμε ένα παράδειγμα, διάβαζα, νομίζω στο βήμα, διάβαζα ότι έλεγε ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών είχαν δεσμευτεί κάποιες, κάποια γραφεία για τις συναντήσεις των Υπουργών, αποδεσμεύτηκαν, Άραστη. γιατί δεν θα γίνουν όλες αυτές τι συναντήσεις που είχαν. Ε, αυτό που γνωρίζω είναι ότι στο Ζάπιο, εκεί ήταν οι προετοιμασίες να γίνουν, μεγάλη τελετή κτλ. 6 Δεκεμβρίου υπήρχε και μια άλλη, Όχι για τα ενοτροπικά, υπήρχε μια άλλη, είχε δεσμευτεί το Ζάπιο για μια άλλη συνάντηση. Θα έρχονταν και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Mm -hmm. Του είπα συγγνώμη, ε, εδώ θα γίνει η συνάντηση για Αντογάν, και τα κτλ. Άκυρο να το πάτε άλλη ημερομηνία. Πήγε 7 Δεκεμβρίου, όμω ακεώθηκε και Τώρα η Ελλάδα. Τώρα ξανά Ερντογάν, εκεί, 6 Δεκεμβρίου <laughs> το Ζάπιο άδειο. Mm -hmm. Δηλαδή. Ξέ, αυτά συμβαίνουν στα προγράμματα. Δεν μόνο. Ναι, ναι. Ε, Κοιτάξτε, η επίσκεψη αυτή ήταν να γίνει Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. Δεν έγινε Θεσσαλονίκη, ήρθε στην Αθήνα. Με άλλε περιπτώσει. Άλλαξαν προσομίες. πολλά. Τώρα θα γίνει πολλά. στην Αθήνα. Mm -hmm. Και Ωστόσο, λέγαμε πριν από λίγε μέρε ότι θα έρθει με 300-400 άτομα. Πόσο αεροπλάνο θα έρθουν... Μα και δεν μπορεί τώρα γίνει, για πέντε. 5... Ναι. Όχι, όχι. Το σχέδιο ήταν όπω το σχέδιο που έβαλαν στο τραπέζι ήταν να έρθει να Θεσσαλονίκη. Μετά άλλαξε, έγινε Αθήνα. Να έρθει όπω ε, λένε στο Υπουργείο Εξωτερικών να είχαν δεσμευτεί γραφεία, στο Ζάπιο να γίνει τελετή, να προετοιμαστεί και το Ζάπιο, να φύγουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, να πάνε 7 Δεκεμβρίου, να πάει, να πάει όλη η αποστολή, οι δημοσιογράφοι, οι επιχειρηματίε. Γεύματα τα, στην πά... Ακρόπολη, τώρα, όμως... επίσημα κτλ. Πάει και αυτό. Ναι. <χω> <χω> τώρα βλέπουμε ότι ο Τούρκο <χω> Πρόεδρο θα βρίσκεται στο μέγαρο Μαξίμου. Εκεί θα βρίσκεται Λίγε ώρε ή και τέλο. Συναντήσεις... Αλλάζουμε. Εκεί. Θα γίνουν δε... και επαφέ με τα Υπουργεία και του Υπουργού και τέλο. Βεβαίω. Κοίταξε, υπό τι παρούσε συνθήκε, ότι γίνεται αυτή η συνάντηση είναι δηλαδή ότι μπορεί και γίνεται. Αυτό είναι ένα καλό βήμα. Όπω λέτε, το τουρκικά μεσημέρι είναι ένα σημείο καμπή. Τώρα τα αποτελέσματα μπορεί ο καθένα να έχει τι ενστάσει του, να το υποστηρίζει κτλ. Πάμε να δούμε και το τι λένε στη γειτονική χώρα, Πάμε να δούμε και το τι λένε στη γειτονική χώρα. tam olarak çözemeyecek belki ama iki ülkenin özellikle sorun çözme iradesi ve farklılıkların krize dönüşmemesi adına oldukça önemli bir görüşme olacak. Detaylara bakalım şimdi. Toplantı için Atina'ya gidecek. Toplantı Türk-Yunan ilişkileri açısından bir dönüm noktası olacak. Atina programının detayları belli oldu. 7 Aralık sabahı önce Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları buluşacak. Ardından Başkan Erdoğan ve Mitsotakis görüşmesi olacak. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Çağatay Kılıç'la Yunanlı mevkidaşları katılacak. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Miçotakis ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra heyetler arası çalışma Erdoğan ve Miçotakis'in katılımıyla Yunanistan Başbakanlık binasında çalışma yemeği formatında devam edecek.

Η Άγκυρα αντιθέτω επιμένει στη γραμμή να τα βρούμε μεταξύ μα. Η Ελλάδα δεν είναι Λιβύη. Η Ελλάδα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλά περισσότερα. Εντάξει. Το ότι αλλάζει η σύνθεση, αλλάζει ο όγκο, βγαίνουν πράγματα από την ατζέντα, από το πρόγραμμα κτλ. Σημαίνει ότι η συνάντηση γίνεται μικρότερη και στην ουσία τη. Μανώλη. Νομίζω δύσκολο να το πούμε αυτό. Μάλιστα. Ε, νομίζω σε, σε επίπεδο εικόνα και συμβολισμού θα, είναι λίγο σε, θα κρατηθούν πιο χαμηλοί τόνοι, mm -hmm. αλλά όταν θα, όταν θα γίνει η συνάντηση για τα πετρίτη Φιντάν, όταν θα γίνει η συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Εντογάν, mm -hmm. με του υπουργού εξωτερικών και του ε, διπλωματικού συμβούλου του, mm -hmm. ε, στο μέγαρο μαξίμου, γεύμα εργασία, mm -hmm. καταλαβαίνουμε mm -hmm. ότι έχουν να συζητηθούν mm -hmm. πολλά mm -hmm. και διάφορα. Mm -hmm. ε, Σαφώ ε, ο πρώτο στόχο είναι να μην υπάρχουν εντάσει κτλ. Αλλά υπάρχουν και. Ε, ελληνοτουρκικά προβλήματα, ε, τα οποία τουλάχιστον δεν, δεν ξέρω αν μπορούν να επιληθούν τώρα, αλλά αν, όταν ακούμε, τουλάχιστον από την, αυτές τις θέσεις ακούστηκαν από την Τουρκία και ότι από το Αρχηγό του Ναυτικού ε, της Τουρκίας, ότι υπάρχουν νησιά, νηστείς, βραχονηστείς που αμφισβητούνται, ε, δεν, ξέρω, δεν νομίζω να τεθούν σε, με αυτόν τον τόνο, mm -hmm. με αυτόν τον τρόπο από την τουρκική πλευρά. Αλλά νομίζω αυτό που εστιάζει με τι οπτικέ του γκράτε. Να δούμε τι θα πει και ο Τούρκο Πρόεδρο Μανώλη στη υπάρχουν... συνέντευξη. Γιατί στι συνέντευξει υπάρχουν και ερωτήσει ω γνωστόν. Οπότε. <coughs> συνεντεύξη δεν μιλάει μόνο και πασπίτσου. <coughs> Αν μια ερώτηση τεθεί, για παράδειγμα, στον Τούρκο Πρόεδρο, αμφισβητείτε <coughs> τα ελληνικά νησιά, την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, την στρατικοποίηση, την αποστρατικοποίηση, τι λέτε, τι θα πει εκεί. Δεν το ξέρω, αυτό ο εκπρόσωπο τη Τουρκία το ξέρει, όπω και ο Μιτσοτάξη θέλει να απαντήσει σε ερώτηση Τούρκων δημοσιογράφων. Ναι, ναι, δηλαδή μα γι' αυτό μπορεί το λέω. Να υπάρχουν και, δύσ, και δύσκολε ερωτήσει από του Τούρκου συναδέλφου μα. Εκτό αν δεχτούν αυτό που λέμε Άρα, μία ερώτηση. Γιατί αυτό... συνηθίζεται και αυτό, Μανώλη, σε δύσκολε συνεντεύξει. Ναι. Οι ηγέτε λένε ναι, μία ερώτηση, ναι, ναι, παιδιά. Ναι, ναι. Ο, δι... ο ένα λέει το δικό του που ξέρει Υπάρχει... κτλ. Ο άλλο τον άλλον, οπότε τελειώνει πάλι. Η πιο, υπάρχει ο πιο απλό τρόπο που είχαμε yeah. πάει στην Άγκυρα, για Άγκυρα, στην Άγκυρα, Καμία ερώτηση. Καμία ερώτηση. <laughs> Αυτό είναι ακόμα καλύτερο <laughs> για του ηγέτε. Πήγαμε καμία ερώτηση. για την Άγκυρα για να ερώτηση. αποφευθούν τα τυχήματα. Ναι. κάνουμε δηλώσει και τελειώσαμε. Για να αποφύγει τα χειρότερα. Για να αποφευθούν τα χειρότερα. <laughs> γίνονται και αυτά που λέγαμε όλοι. Σωστά. <laughs> <laughs> λοιπόν, όχι, έγινε. Δηλαδή, στην, πήγαμε στην Άγκυρα, <laughs> ναι. έκαναν από μια γραπτή ανακοίνωση οι δύο υπουργοί και γεια σα. Για σιγουριά. Α σου λέει τώρα, μην πλακωθούμε εδώ. Καμιά δύσκολη ερώτηση. Εντάξει, <σταλεί> ναι, και λοιπόν, και, έφυγε και ο κύριο Υπουργό αμέσω από την Άγκυρα. Εμεί δεν τον <σταλεί> είδαμε. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχουν και αυτοί οι τρόποι που. Βεβαίω, <σταλεί> ο Τούρκο παίρνει επιστροφή, μιλάει στου ε, Τούρκου δημοσιογράφου, και εκεί μπορεί να υπάρχουν και ειδήσει.